Είμαστε σε αναμονή, περάσαμε δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι αυτή. Βιώσαμε μια κατάσταση που απέχουμε να περάσει ο καθένας. Μια κατάσταση που θα έλεγα ότι με απαλύνει μόνο στο ότι δεν υπήρξε τραυματισμός κανένας και ότι δεν είχαμε θύματα. Δύο εγκλωβισμοί οι οποίοι δεν είχαν τραυματισμό, θα έλεγα, είναι καλά οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να συντονιστεί η κατάσταση γιατί δεν υπάρχει καλό συντονισμό. Μέχρι τώρα πέρασαν 6-7 ώρες και ακόμη δεν έχουμε νερά, τώρα άρχισαν να έρχονται. Θέλουμε τουαλέτες χημικές για να πάει ο κόσμος. Πού θα κοιμηθεί, γιατί σε 2 ώρες θα είναι νύχτα. Η θερμοκρασία πέφτει υπό το μηδέν τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και προσπαθούμε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους, περισσότερο τους ηλικιωμένους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θέλουν περισσότερη και μεγαλύτερη φροντίδα. Να δούμε, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Έζησα όλο αυτό το πράγμα βλέποντας την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου να γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια μου το καμπαναριό της και μια σκόνη να βγαίνει από το χωριό που ήταν σαν να σε βομβάρδιζαν αεροπλάνα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πολύ οδυνηρό. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Τραγικό. Σας ευχαριστώ πολύ.